λεπτομέρειε τη επίσκεψη τη Προέδρου τη Κομισιόν στην Κύπρο, καθώ και του σχεδιασμού για την αποστολή τη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Περισσότερα θα μα πει ο Δημήτρη Καντζιωσήφ. Η επίσκεψη τη Ούρσουλα Φόντερ Ράιεν στην Κύπρο, Μιχάλη, δεν έχει ω σκοπό να στείλει μόνο συμβολικά μηνύματα, αλλά θα έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η Πρόεδρο τη Κομισιόν με αυτή την κίνηση επιδιώκει να θέσει υπό την αιγίδα αλλά και την προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση τον όλο σχεδιασμό mm -hmm. με στόχο την άμεση παροχή ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό τη Γάζα. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, τα προϊόντα που θα φορτωθούν στο πλοίο, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι τη Λάρνακα και πιθανότητα να αναχωρήσετε από μένα 24 ώρα θα χρηματοδοτηθούν Μιχάλη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ άμεση εμπλοκή θα έχουν και τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, τα οποία θα κληθούν να διανύμουν την ανθρωπιστική βοήθεια όταν φτάσει στη Γάζα. Ωστόσο, κομβική σημασία για πλήρη εφαρμογή του σχεδίου, που θα σηματοδοτήσει και την συστηματική αποστολή βοήθεια στη Γάζα, αποτελεί στάση τη Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία δέχεται ισχυρέ πιέσει από την διεθνή κοινότητα και ειδικότερα από τον πιο στενοτησύμαχο τη ΗΠΑ, ώστε να ανταποκριθεί θετικά στι εκκλήσει για κατάπαυση του πυρό. Σύμφωνα τη πληροφορία, στον Ισραηλινό τύπο, αύριο θα συνεδριάσει η Μιχάλη το πολεμικό σύμβολο του Ισραήλ, όπου θα αποφασίσει κατά πόσον θα δώσει το πράσινο φως ή όχι στην παροχή Άρησε. βοήθειας προ τη Γάζα δια θαλάσσης. Λοιπόν, Δημήτρης ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι.